Λοιπόν, αυτό το κέντρωμα που θα σας δείξω τώρα λέγεται αφομοίωση. Έτσι το έχω ακούσει κι εγώ από τους παλιούς. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, περίμενε. Παίρνουμε μια καταβολάδα από άλλο κλίμα ή από άγριο κλίμα και το κεντρώνουμε το κλίμα που θέλουμε. Η αφομοίωση γίνεται ως εξής. Κόβουμε λίγο το κλίμα κατά αυτόν τον τρόπο. Παίρνουμε τη βέργα που θέλουμε το κεντράδι να είναι περίπου στο ίδιο πάχος με τη βέργα που θα κεντρώσουμε. Με την άλλη βέργα κατά αυτόν τον τρόπο, όπως και στην άλλη, και τη σκίζουμε στη μέση να μπει μια βέργα στην άλλη. Και το ενώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Το είδες? Το ενώσαμε και πρέπει να το δέσουμε τώρα. Να το δέσουμε όχι με πλαστικό σπάγκο, αλλά με σπάγκο χόρτινο, ο οποίος σε λίγο θα σαπεί και θα... Δένουμε λίγο σφιχτά να ενώσει, να πάνε η χημή από το ένα στο άλλο. Αυτό μπορεί να το κάνεις άμα θες και με γωνία, όσο κόβεις το ένα, με γωνία, ορθή γωνία, το ένα με το άλλο. Γωνία εννοώ, κοίτανε. Γίνεται και ως εξής. Το βλέπεις? Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Το μετράμε να είναι ακριβώς το ίδιο. Σκίζουμε και αυτό άλλο μισό και το ενώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο και το δένουμε. Γωνία έτσι. Και κάνουμε και το άλλο γωνία, το ίδιο ακριβώς, και τα ενώνουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι. Και το δένουμε, όπως κάνουμε και σε αυτό. Ναι. Και τώρα, αυτό που το κεντρώσαμε, θα το ρίξουμε μέσα, έχουμε ανοίξει λάκκο, και το ρίχνουμε μέσα εδώ. Και του ρίχνουμε χώμα. Γι' αυτό μέσα στη γη θα πετάξει ριζώματα όλο αυτό. Λεγόμενη σαν καταβολάδα, αλλά κεντρωμένη. Τα χώματα που βγάλαμε τα ρίχνουμε πάλι μέσα. Και το πατάμε το χώμα σιγά σιγά. Ένα παλουκάτι. Και το αφήνουμε μόνο δύο μάτια έξω. Βλέπεις, το ένα μάτι είναι εδώ κάτω, το άλλο είναι εδώ πάνω. Εδώ εκεί το κόβουμε. Ε,
για να δω τη δύναμη στα δύο μάτια. Και τώρα είναι έτοιμο. Είναι σταφίδα τώρα το. Ναι. Κορνηθιακή. Αυτό. Αυτό είναι εύκολο κέντρωμα και γίνεται γρήγορα. Δεν θα περιμένεις χρόνια. Μπορεί και στον ίδιο χρόνο να σου έχει σταφύλια κάνει.